Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω και εγώ την παρουσίαση να ευχαριστήσω το κτίριο που μέσω αυτών των εκδηλώσεων μας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε τους συνεργάτες στον κλάδο μας. Είμαι ο Βαγγέλης Ολαγός, είμαι μηχανολόγος μηχανικός υπεύθυνος του τομέα κλιματισμού στην Calda Energy. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να δούμε τα επιμέρους βήματα για την κάλυψη των ψυχτικών και θερμικών φορτίων, καθώς και της παραγωγής του ζεστού νερού χρήσης σε πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία, προσφέροντας ένα σύστημα πολύ υψηλής απόδοσης και αξιόπιστο. Προχωράμε με τις βασικές αρχές του σχεδιασμού. Αυτό ισχύει για όλα τα έργα. Είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον, τηρώντας όλες τις σχετικές νομοθεσίες, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες άνεσης, με τον μέγιστο δυνατό βαθμό απόδοσης. Και πρέπει να προσφέρουμε και μία ευκολία και στην εγκατάσταση και στο χειρισμό και στην συντήρηση του εξοπλισμού. Οι απαιτήσεις λοιπόν που έχουμε, οι κύριες απαιτήσεις που έχουμε σε τέτοιου είδους έργα, είναι η αποτελεσματική πρόληψη της Λιγιονέλας, η δυνατότητα λειτουργίας ψήξης ή θέρμανσης αυτόνομα σε κάθε εσωτερικό χώρο. Έχουμε τη θέρμανση των κολυμπητικών δεξαμενών των πισινών. Εάν υπάρχει εσωτερική πισίνα, θα πρέπει να κάνουμε και αφήγραση της εσωτερικής πισίνας και σαφώς να προσφέρουμε ένα αξιόπιστο σύστημα. Ξεκινάμε λοιπόν με μια τυπική διάταξη του συστήματος αυτού και με την τετρασωλήνια Αγγλία θερμότητας, η οποία μπορεί να παράγει ταυτόχρονα και ψυχρό νερό και θερμονερό χαμηλών θερμοκρασιών. Στη συνέχεια θα πάμε στη μονάδα, την υδρόψυχτη Αγγλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, για να αντιμετωπίσουμε τα φορτία που θέλουν υψηλές θερμοκρασίες νερού, όπως είναι τα ζεστά νερά χρήσης ή κάποια θερματικά σώματα. Και ανάλογα με την εφαρμογή, μπορεί να απαιτηθεί να τοποθετήσουμε μία επιπλέον Αγγλία θερμότητα σε ψύχτη, ανάλογα με τις απαιτήσεις σε ψυχτικά ή θερμικά φορτία. Στους εσωτερικούς χώρους μπορούμε, ανάλογα με το χώρο, θα έχουμε είτε τοπικές κλιματιστικές μονάδες θέρμανση δαπέδου ή επιφανειών, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες ή θερματικά σώματα. Προχωράμε λοιπόν. Ξεκινάμε με την τετρασωλήνια Αγγλία θερμότητας, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η ταυτόχρονη παραγωγή ψυχρού και θερμού νερού μεσαίων θερμοκρασιών, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθεί και καλύπτει αυτά τα φορτία, προσφέροντας έναν πάρα πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης, της τάξης πάνω από 7% όταν δουλεύει σε πλήρη ανάκτηση. Και επειδή λόγω της διαφοράς της, εδώ πέρα η τετρασωλήνια έχει πλέον λαμβάνει υπόψη της και κάποιες άλλες παραμέτρους που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της. Επιγραμματικά θα πούμε ότι η τετρασωλήνια Αγγλία ελέγχει πάντα δύο θερμοστάτες, δηλαδή την ψήξη και την θέρμανση. Πάντα θα μας δώσει προτεραιότητα να μας καλύψει τη μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας θα γίνει βάση της μικρότερης ζήτησης. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράμετροι, τους οποίους βλέπετε και δεν τους αναφέρω. Τώρα, στην διαστασιολόγηση, πώς θα επιλέξουμε μια τετρασωλήνια Αγγλία θερμότητας. Θα την επιλέξω την μονάδα σύμφωνα με τα ψυχτικά και τα θερμικά φορτία, αλλά βάση του μικρότερου απαιτούμενου φορτίου που έχουμε στην ταυτόχρονη λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, αν τα ψυχτικά μας φορτία είναι 400 kW, τα θερμικά μας είναι 200, τότε η τετρασωλήνια Αγγλία θα επιλεχθεί βάση των 200 kW. Εδώ πρέπει να τονίσουμε και να προσέξουμε τον απαιτούμενο όγκο νερού στο δίκτυο, και στο δίκτυο της ψήξης και στο δίκτυο της θέρμανσης. Λόγω του τρόπου λειτουργίας θέλει ένα μεγαλύτερο όγκο νερού στο δίκτυο για να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία της μονάδας.
Εφόσον λοιπόν επιλέξαμε την τετρασωλήνια μονάδα, προχωράμε να καλύψουμε τα φορτία των θερμικά φορτία υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό το επιτυχάνουμε με την τοποθέτηση μιας συντρόψης της μονάδας υψηλών θερμοκρασιών, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε αντλία θερμότητας και να μας δώσει, να μας παράξει νερό μέχρι και 80 βαθμούς Κελσίου, με υψηλούς βαθμούς απόδοσης και μας προσφέρει μία λύση η οποία μπορεί να μας δώσει την πλήρη απεξάρτηση από τα κλασικά συστήματα θέρμανσης όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Για την παραγωγή λοιπόν των 80 βαθμών συνδυάζεται πάντα με μία αντλία θερμότητας η οποία θα δίνει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο κύκλωμα της γεωθερμίας μας 45 βαθμούς και θα μπορεί να μας δώσει έξοδο έως και 80 βαθμούς Κελσίου. Η διαστασιολόγηση αυτής της μονάδας πάντα γίνεται σύμφωνα με τα θερμικά φορτία των υψηλών θερμοκρασιών και πάντα σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή της θερμοκρασίας του νερού που θέλουμε και στο κύκλωμα της γεωθερμίας, αλλά και στο κύκλωμα της κατανάλωσης. Τώρα, η εξέλιξη αυτού του συστήματος είναι στην τετρασωλήνια αντλία θερμότητας ενσωματώνουμε πλέον και την υδρόψυχτη αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και έτσι προκύπτει μια νέα μονάδα η οποία είναι εξασωλήνια. Η εξασωλήνια λοιπόν αντλία θερμότητας μας απλοποιεί πάρα πολύ την εγκατάσταση και μας μειώνει πάρα πολύ τον απαιτούμενο χώρο στο λεβιτοστάσιο. Αυτή η ζήτηση προήρθε κυρίως από το ξενοδοχειακό τομέα, ο οποίος ζητούσε μια λύση όσο το δυνατόν περισσότερο plug and play. Πάμε λοιπόν τώρα στην εξασωλήνια. Η εξασωλήνια λοιπόν αντλία θερμότητας μπορεί να μας παράξει ψυχρό νερό, ελάχιστη θερμοκρασία έως και τους 4 βαθμούς Κελσίου, να μας παράξει επίσης θερμό νερό μεσαίων θερμοκρασιών έως και 55 βαθμούς Κελσίου και μπορεί να μας παράξει και ζεστά νερά έως και 75 βαθμούς Κελσίου. Εδώ πέρα το 75, βλέπετε 75 και 80, γιατί στην ουσία η μονάδα είναι εξοπλισμένη και με έναν πλακοειδή εναλλάκτη νερού-νερού. Έτσι, με την τοποθέτηση της εξασωλήνιας αντλίας θερμότητας, το τυπικό μας διάγραμμα απουστεύεται πάρα πολύ. Προχωράμε λοιπόν και πάμε να δούμε πώς θα επιλέξουμε την αντλία θερμότητας ή τον ψύκτη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εάν η εφαρμογή μας είναι μία πολυτελής κατοικία, τότε συνήθως τα φορτία αντιμετωπίζονται από την τετρασωλήνια ή την εξασωλήνια αντλία θερμότητας. Στο ξενοδοχειακό τομέα όμως, σαφώς τα ψυκτικά φορτία συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερα, οπότε υπάρχει η ανάγκη να τοποθετήσουμε μία επιπλέον μονάδα, είτε αντλία θερμότητας, είτε ψύκτη. Δεν θα σταθούμε πολύ, αλλά η επιλογή πάντα γίνεται βάσει τον τύπο της μονάδας, του τύπου του CPST. Σαφώς πάντα μιλάμε για εκδόσεις υψηλής απόδοσης και χαμηλής στάθμης θορύβου. Η διαστασιολόγηση πάντα γίνεται για την κάλυψη των επιπλέον φορτίων από την τετρασωλήνια αντλία θερμότητας και πάντα λαμβάνουν υπόψη τους βαθμούς απόδοσης και της στάθμης θορύβου. Εδώ βλέπουμε και ένα τυπικό υδραυλικό διάγραμμα του συνδυασμού της τετρασωλήνιας αντλίας θερμότητας με τον ψύκτη, με διάταξη πρωτεύοντος και δευτερεύοντος υδραυλικού δικτύου. Προχωράμε λοιπόν, πάμε πάλι στην τυπική διάταξη του συστήματος και εφόσον η εφαρμογή μας έχει και μία εσωτερική πισίνα, τότε θα πρέπει να τοποθετήσουμε και μία μονάδα αφύγρανσης πισίνας.
Αυτές οι μονάδες, διαχείρισης αέρα για χώρους με υψηλή σχετική υγρασία είναι σχεδιασμένες ειδικά για το επιβαρημένο και έντονα διαφορετικό περιβάλλον των εσωτερικών πισινών. Κάθε επιμέρους στοιχείο τους φέρει προστασία έναντι της διάβρωσης. Είναι εξοπλισμένοι σαφώς με plug fan inverter ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης, πλακοειδείς εναλλάκτες αέρα-αέρα πάλι και υψηλής απόδοσης. Είναι plug and play μονάδες με ενσωματωμένο λογισμικό ειδικό για την αφίγραση εσωτερικών χώρων. Φέρουν και ενσωματωμένο εναλλάκτη για τη θέρμανση πισίνας, έτσι ώστε να θερμαίνουμε την πισίνα δωρεάν. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι σαφώς ο υψηλός και ο υψηλός βαθμός απόδοσης και είναι ιδανικό για εσωτερικές πισίνες, σπα κλπ. Βλέποντας λοιπόν αυτές τις μονάδες, μπορούμε να πούμε ότι κατά την εκκίνηση της λειτουργίας της, η μονάδα θα ξεκινήσει σε πλήρη ανακυκλοφορία του αέρα, έτσι ώστε να καλύψει άμεσα τα φορτία του χώρου και μόλις λοιπόν καλύψει τα φορτία του χώρου θα μπει στη λειτουργία της αφίγρασης όπου θα εισέρθει ο φρέσκος νοπός αέρας απ' έξω και εφόσον απαιτείται και θέλουμε και επιπλέον αφίγραση θα λειτουργήσει και το ψυχτικό κύκλωμα για να επιτευχθεί η υγρασία που θέλουμε μέσα στην πισίνα. Συνοψίζοντας λοιπόν τα ωφέλη της χρήσης των πολυτουργικών συστημάτων κλιματισμού σε πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία, έχουμε την μείωση των λειτουργικών εξόδων, η οποία προέρχεται από τον πολύ ψηλό βαθμό απόδοσης των συστημάτων και την εκμετάλλευση της ανάκτησης ενέργειας. Αυτό μας οδηγεί σε μία αύξηση της ενεργειακής κλάσης του κτηρίου, μειώντας ταυτόχρονα και τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα παρέχουμε ένα σύστημα αξιόπιστο και πλέον μειώνουμε και τις απαιτήσεις του χώρου μέσα στο λεβιτοστάσιο. Αυτά ήταν από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαι στην διάθεσή σας.